Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη για το σχολείο του. Έλα Γιώργο. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα. Ναι, είναι μια χαμένη, πεταμένη δύο βαθμοί για την ΑΕΚ. Ένα μάτι δεν έπρεπε να πεταχθούν οι βαθμοί αυτοί. Υπάρχει έντονη αποδοκίμαση για το κορφυρίο εδώ και για τις καλυτερίες που δεν έδωσε ο διαιτητής αναμέτρησης, ο οποίος κατευθύνεται προς την Κυσούνα και τα ακούει από όλους στην Νέα Φιλαδέλφια. Η αλήθεια είναι ότι τα 6 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγο ο χρόνος. Αλήθεια είναι αυτό για αυτά που έχουν γίνει σε όλο το δεύτερο μήνα και με τις καθυστερήσεις. Όπως και να έχει... Άσχετα με αυτό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και υπήρξαν και καθυστερήσεις μέσα στις καθυστερήσεις. Εννοείται, τρεις φορές υπήρξαν καθυστερήσεις μέσα στις καθυστερήσεις. Εντάξει, δεν θα σταθούμε σε αυτό αναγκαστικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι το αναφέρουμε και πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί δεν είναι normal πράγματα αυτά σε ένα τέτοιο μάτσο που δεν παίζει τόσο καλά χρόνος να μην κρατάς τουλάχιστον 8 με 9 λεπτά καθυστερήσεις εδώ. Όπως και να έχει, δυστυχώς η ΑΕΚ πρέπει να έχει τελειώσει το μάτσο πολύ πριν πει καθυστερήσεις όμως. Ειδικά με την εικόνα της και στο δεύτερο μήχρονο, γιατί και στο πρώτο έχει δύο τις πολύ καλές στιγμές. Θυμίζω με τον Μουκουτί, την κεφαλιά, το σούτ του Κοϊτά και τη φάση με τον Λιβάη Γκαρσία από τον Παπαφάουλ του Πίλιου. Στο δεύτερο όμως η ΑΕΚ έχει χάσει 3-4, έχει δύο δοκάρια, έχει ένα γκολ, έχει άλλες μπλοκάρει και εχμαλωτήσει τον αντίπαλο. Έχει κάνει πολύ σωστές παρεμβάσεις ο Ματίας Αλμέδα από τον πάγκο και έβαλε παίκτες που πολλούσαν κυκλοφορήσει την μπάλα και την κρατήσει προκειμένου να φέρουν ακόμα περισσότερο την ομάδα, την μπάλα μάλλον στο καρέ. Στην εστία του Κώστιτς με αποτέλεσμα όμως να μην έχει βρει τον γκολ, δηλαδή ειδικά σε δύο περιπτώσεις του Λιβάη Γκαρσία και την εξαιρετική μετάβαση που ήταν για παράδειγμα και ο Λαμέλα, σίγουρα θα περιμέναμε κάτι περισσότερο από το center forward της ΑΕΚ. Γενικότερα όμως αυτό έλειψε στην ΑΕΚ στο δεύτερο 40 λεπτό, γιατί δεν πήγε με γιόμες ή με ανάρχους ξέρεις τρόπο παιχνιδιού να παίξει, πήγε σωστά. Έπαιξε κάθετα, προσπάθησε να έχει παιχνίδι της εργασίας, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν κατάφερε να βρει ένα δεύτερο γκολ που νομίζω ότι βάσει εικόνας το άξιζε σε κάθε περίπτωση. Μπαίνουμε σε ένα γκέο κύκλο τώρα όμως, όπως αντιλαμβάνεις, στο Στρέβιας και Κρίνιας. Είναι μια γκέλα που θυμίζει πολύ και το κοινό το μάτι του Πανσεραϊκού εδώ. Mm-hmm. Εκείνο το ένα-ένα. Ναι, και σε, επίπεδο εμφάνισης πολύ, Γιώργο, και σε στυλ παιχνιδιού έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, εγώ νομίζω ότι ένα κλικ καλύτερα ήταν τότε η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι, από την αμαρτία μου. Ένα κλικ καλύτερα σε παραγωγή εννοώ, φάση. Mm-hmm. Πλησίασε σε αυτή την παραγωγή φάση ότι σήμερα. Εντάξει, τι να κάνει, την μπάλα πήγε δύο φορές στο δοκάρι, δεν πήγε μία μέσα. Νομίζω ότι είναι άδικο για την ΑΕΚ πολύ αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Mm-hmm. Τώρα, για τον... Και βρίσκει και να βρίσκει στο γκολ πίσω στο σκορ με ένα τελείωμα υπέροχο, το Φουρτάδο, αλλά με το τρόπο που έφτασε πάλι εκεί. Νομίζω ότι δεν είναι. Εντάξει, κοντράρι φτάνει στον ξεμαρκάρι στο μετά από μια πάση και γκολ. Δηλαδή είναι και να μην σε θέλει λίγο, Ναι, είναι και να μην σε θέλει. Αυτό το timing αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν είναι ευνοϊκό για την ΑΕΚ. Η συνθήκη που δημιουργείται, θεωρείς ότι η ΑΕΚ ως μηχανισμός μπορεί να απορροφήσει τους νέους κραδασμούς? Αυτό θα το δείξει το γορτάρι καταρχήν. Και το εσωτερικά η ίδια η ομάδα, έτσι πώς θα πάει. Mm-hmm. Αυτό λέω. Ναι. Αν ναι ή όχι, θα μας το πει, θα μας το απαντήσει ο αγωνιστικός χώρος και η ίδια η ομάδα εντός, έτσι, στο εσωτερικό της. Mm-hmm. Και στη λειτουργία της και στον τρόπο που θα διαχειριστεί και αυτή την γκέλα. Ωραία. Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.